μου το Κύριο και πάντα τα ετών μου το όνομα το Άγιο να δω. Ευλογητική μου το Κύριο και μη επιλαθά μου πάντα θα σαν τα ποδότητα μου. Τον εδηλατεύοντα πάντα θα σαν τα νομία σου τον Υιό με τον πάντα θα γνώσουν σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η ανεργία, η απεργία, η παιδεία, η ασφάλειά μας η εθνική, την οποία απειλεί ολοτρόγυρα μέγας κίνδυνος και κυρίως από την Ανατολή, αλλά και από τις αναστατώσεις στην Βαλκανική Χερσόνησο, που κινδυνεύουμε να γίνουμε χώρος φιλοξενίας φυγάδων. Κινδυνεύει η οικογένεια, κινδυνεύει η ιστορία μας, η παραδοσή μας, η ορθοδοξία μας από τις αιρέσεις, κινδυνεύει η ενορία. Πάσχομαι από υπογεννητικότητα. Δεν ξέρουμε αν σε λίγο θα έχουμε σχολεία και στρατό, γιατί δεν θα υπάρχουν παιδιά να φοιτήσουν και στρατεύσιμοι για να υπερασπίσουν την πατρίδα μας. Και εμείς δεν ξεχνάμε να νομοθετούμε, να κάνουμε νόμους επί νόμων, με πολλά λόγια που πολλές φορές δεν κατανοούμε τι γράφουμε. Εκτός και δεν γίνεται η νομοθεσία για το λαό, αλλά γίνεται για κάποιους μόνο νομικούς που καταλαβαίνουν από νομικά, και επομένως ο λαός δεν βαριέσαι, ας τον τι τον ενδιαφέρει, αν παραβεί το νόμο θα πούμε δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου. Πόσους νόμους πέρασαν από τη Βουλή χωρίς καν να γνωρίσει ο λαός και να εκφέρει τη γνώμη του, εάν συμφωνεί με αυτούς τους νόμους που ψηφίζονται, για τους οποίους νόμους ψήφισε τους Έλληνες, αντιπροσώπους του, εκπροσώπους του, να τον εκπροσωπούν στην Βουλή. Πότε οι βουλευτές είπαν «Σας ανακοινώνουμε κάποιο νομοσχέδιο, σας αφορά. Θέλετε να γίνει αυτό ή να γίνει το άλλο». Πότε κάλεσαν τον λαό σε διάλογο, σε πολλά νομοσχέδια, σε πολλούς νόμους. Στηβάζονται λοιπόν στο Εθνικό Τυπογραφείο νόμοι, τροπολογίες, τροπολογιών, τροπολογίες, νομοσχέδια, νόμοι, οι οποίοι είναι ανεφάρμοστοι και κανείς δεν τους διαβάζει και δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου βέβαια. Και αν τους διαβάσει δεν καταλαβαίνει τι γράφουν. Ένα επίμαχο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί τώρα στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί να γίνει νόμος, είναι ο νόμος που λέγει ότι θέλει να προστατεύσει τον πολίτη, σχέδιο νόμου προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ξέραμε τι σημαίνει προστασία, δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει νόμος που προστατεύει. Αν ξέραμε εις βάθος την σύγχρονη τεχνολογία, πόσο μπορεί να παρεμβαίνει μέσα σε δίκτυα και να σπάει κωδικούς ή να απορροφά, να κλέπτει ή να παίρνει στοιχεία και εν γνώση και εν αγνία αυτών που χειρίζονται τα κομπιούτερ, τότε δεν θα λέγαμε ότι φτιάχνουμε νόμο να προστατεύσουμε τι, το αποστάτευτο. Είχαμε μιλήσει συνοπτικά στην περασμένη εκπομπή
ότι είναι αδύνατο να προστατευτεί ο άνθρωπος από το ηλεκτρονικό φακέλωμα όταν του κάνουν νόμο να φακελώνεται, ότι επιτρέπεται το φακέλωμα που είναι αντισυνταγματικό, που είναι απάνθρωπο, που διονύζει τις διακρίσεις των πολιτών σε καλούς και μη καλούς, σε εθνικόφρονες και μη εθνικόφρονες, σε υπόπτους και μη υπόπτους, σε αθώους και ενόχους και τα τι αυτά, σε εγκληματίες και μη εγκληματίες. Βέβαια, οφείλει η δημοσία τάξη να ασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον των αγαθών της ζωής, της περιουσίας, της τιμής, της αξιοπρεπίας των πολιτών. Αλλά κάθε άλλο βλέπουμε στην πράξη καθημερινά από το να υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Εγκλήματα γίνονται, απαγωγές γίνονται και όλοι φωνάζουν, όλοι δυσαρεστούνται για ποικίλα προβλήματα, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Θα πείτε, είναι τα καλά που μας έφερε η Ευρώπη. Δεν κατηγορούμε την Ευρώπη, δεν είμαστε αντιευρωπαϊστές, ούτε και έχουμε τίποτε να κατακρίνουμε, κανένα συμπλέγμα να κατακρίνουμε. Απλούστατα, όσο περνούν οι μέρες, τα χρόνια, διαπιστώνουμε ότι παγιδευτήκαμε. Μπήκαμε στην παγίδα, σαν τον ποντικό στη φάκα. Να βγούμε δεν μπορούμε, να μείνουμε είναι βάρος άχθος μέχα. Και τώρα μας επιβάλλει αυτή η καλή μας η Ευρώπη που δεν μας προστατεύει, και χτες είδαμε πάλι ότι παίρνει ίσες αποστάσεις, δεν της αρεστεί την Τουρκία επειδή έχει συμφέροντα, η Αμερική και η Ευρώπη, όλοι μας οι εταίροι στην Ευρώπη μας κοροϊδεύουν, αν είναι κάτι να μας αποσπάσουν κάποια ψήφο. Θυμηθείτε το 92, αν θυμάμαι καλά, ή 91, όταν ήταν να μας αποσπάσουν την ψήφο, τον 90 μάλλον, να διαλύσουν την Γιουγκοσλαβία, μας πήραν την ψήφο για να διαλύσουν την Γιουγκοσλαβία και μας τάξαν τα Σκόπια, τα λύσαμε, τέλειωσε. Βάλτε και το όνομα τώρα, και ήταν αφροσύνη της δικής μας πολιτείας που είπαν όχι το όνομα, όχι τώρα, αλλά μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών, σαν να ήταν λοιπόν μέλος στον Περίσσα και τα Σκόπια, σαν να ήταν μέλος της Ευρώπης. Πόσο άφρονες είμαστε και μας φέρουν κατά κέφαλα όταν μας αξιοποιήσουν την υπογραφή μας για να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τα δικά τους, τα όνειρα της κερδοσκοπίας, τα όνειρα του Διέρηκε Βασίλευε, για να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην οικονομική, πολιτική και τις άλλες επιρροές. Μετά μας αγνούν και δεν μας καταλαβαίνουν. Τώρα παραπονούμεθα και λέμε, μας απειλούν με πόλεμο. Βεβαίως, πόλεμο θα έχουμε οπωσδήποτε, αν πάμε έτσι. Αν θελήσουμε να είμαστε προστάτες της πατρίδας μας, οπωσδήποτε θα γίνει πόλεμος. Και φυσικά, δεν θα μιλήσουμε σήμερα περί πόλεμων, εκτός και συμβιβαστούμε να μοιράσουμε και το Αίγιο και τα νησάκια και τα νησίδες και τα μεγαλύτερα νησά κατόπιν, σιγά 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 με την μέθοδο του Σαλαμιού. Πάμε λοιπόν από το κακό στο χειρότερο. Και ενώ λέγαμε η Αγία Ευρώπη, και εμείς και οι άλλοι, πέσαμε στην παγίδα, σαν το ποντίκο στη φάκα. Μας έπιασαν λοιπόν σαν στρουθίον στο δοκάνι. Από όλα με δε σε απολώ. Και να μας απολύσουν, πού θα πάμε τώρα. Εξουδενωμένοι και καταχρεωμένοι. Όταν φτάνουμε κοντά τα 43 εκατομμύρια χρέος, δηλαδή περίπου η κάθε οικογένεια, το κάθε άτομο είναι χρεωμένο να πληρώνει κοντά 3,5 με 4 εκατομμύρια το κάθε άτομο. Πού θα τα βγάλουμε να τα ξεπληρώσουμε? Συνεχώς αυξάνεται από τη δουλεία την οικονομική, βαδίζουμε στην δουλεία την διπλωματική, στη δουλεία την πολιτική, και στη συνέχεια καταλαβαίνουμε ότι μέρα με την μέρα γινόμαστε λιγότερο ελεύθεροι, λιγότερο ανεξάρτητοι, λιγότερο αυτόνομοι, λιγότερο Έλληνες, λιγότερο πατριώτες, λιγότερο ορθόδοξοι. Γιατί τα πάντα απειλούνται. Ακόμα και η γη του Αγίου Όρους έχει υποθηκευτεί από τους άφρονες της πολιτείας για να μας δώσουν κάποιο δάνειο όταν μοιράζαμε λεφτά για να παίρνουμε ψήφους. Όλα έχουν υποθηκευτεί, και χάρηκα προχτές που άκουσα στο κανάλι αυτό από κάποιον βουλευτή που ανεφέρθη στον νόμο που κατατίθεται προς ψήφιση, ότι είναι νόμος καταστροφής της πατρίδας μας. Και φυσικά ο νόμος προστασίας δήθεν του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η γέφυρα η οποία μας
τα βιβάζει, μας οδηγεί στη σύμβαση Σέγκεν, η οποία προϋποθέτει ένα τέτοιο σύστημα, όχι προστασίας. Τι την ενδιαφέρει την Σέγκεν να προστατευτούν οι Έλληνες? Βλέπουμε πόσο μας προστατεύει, μας δείχνουν καθημερινά τα δόντια τους τα απειλητικά. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη λοιπόν στην Ευρώπη και φταίμε πάρα πολύ κι εμείς. Φταίμε βέβαια, φταίμε, αλλά δεν είναι αθώοι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πιστεύουν μόνο στις τα συμφέροντά τους και δεν υπάρχει κανένας ηθικός κανόνας και κανένα άθρον δικαίου που μπορεί να τους δεσμεύει να δείχνουν συμπεριφορά δικαίου, συμπεριφορά ηθικής, συμπεριφορά ανθρώπινη, συμπεριφορά πολιτισμού. Όλα τα ισοπεδώνουν. Τα ισοπεδώνει ο μαμονάς τους και ο δοστοτήρας των συμφερόντων. Πολύ αργά ξυπνήσαμε εμείς, βέβαια εγώ και σε άλλα κανάλια και στο σταθμό της Εκκλησίας, αν και δεν τόσο άρεσε, και εδώ επανειλημμένως έχω κάνει αναφορά σε τέτοια θέματα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το Ευαγγέλιο ημών είναι ηθική διδασκαλία και μόνο. Το νομοσχέδιο λοιπόν, αλίμον αν γίνει νόμος, περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία, δήθεν προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνιστά μία ηθική απειλή, συνιστά κατάργηση της ελευθερίας του ατόμου, συνιστά απειλή κατά του συντάγματος, συνιστά απειλή κατά της κοινωνίας μας, της πατρίδας μας, της εθνικής μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Συνοπτικά είχαμε πει στην περασμένη εκπομπή, τώρα θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Είδαμε λοιπόν ότι και η Εκκλησία μας είχε κυκλοφορήσει τρεις εγκυκλίους και είχαμε διαβάσει μερικές παραγράφους από αυτές τις τρεις εγκυκλίους, οι οποίες εγκύκλοι στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και κυρίως του ηλεκτρονικού φακελώματος με σχετικές μαγνητικές λωρίδες που μπορεί να είναι πάνω στις ταυτότητες ή μπορεί να υπάρχει ο κωδικός αριθμός και να είναι το κλειδί με το φακέλωμα στο κομπιούτερ, το οποίο κομπιούτερ από την τάδε πόλη συγκεντρώνει τα στοιχεία στο κεντρικό εδώ στην Αθήνα και από εκεί πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και στο Σέγκεν τώρα, στην πόλη Σέγκεν κοντά στο Στρασβούργο, όπου υπεγράφει το 1985 συνθήκη Σέγκεν και δεινοπάθησαν να φτάσουν μέχρι σήμερα να κάνουν νομοσχέδιο. Είχε γίνει και το 1992, δεν ψηφίστηκε, είχε ξανά γίνει προσπάθεια από το 1986 να ψηφιστεί τέτοιος νόμος, δεν είχε επιτευχθεί. Υπήρχαν και άνθρωποι που διαμαρτυρήθησαν, όπως ο κύριος Κουβελάκης, υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος και παραιτήθη γιατί αντέδρασε σε αυτό το κατασκεύασμα που κοροϊδεύει το λαό ότι θα τον προστατεύσει από το φακέλωμα το ηλεκτρονικό, ενώ στην ουσία τέτοιοι νόμοι και με αυτά τα άρθρα που περιέχουν, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά, προστατεύουν όχι τον άνθρωπο, το πρόσωπο από την επεξεργασία του δεδομένου, αλλά προστατεύουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα και είναι δύνατο να προστατευθεί η διαρροή, να προστατευτεί το φακέλωμα από το να το κλέψουν ή να γίνει η μεταβίβαση των στοιχείων μέσω των άλλων κομπιούτερ. Και στη χώρα μας οποιουσδήποτε μπορούν να έχουν την κάποια πρόσβαση και πραγματώς στο Σέγκεν, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Και από εκεί ποιος μας εγγυάται ή μήπως είναι φιλέλληνες και αγαπούν την Ορθοδοξία? Μία λένε μπράβο Έλληνες και χίλιες μπράβο Τούρκοι. Μία λένε μπράβο Έλληνες, είσαστε αδερφοί μας και εταίροι, και χίλιες μπράβο Μπερίσα. Και χίλες μπράβο Γλυκόρα. Μπράβο στην Τάσου Τσιλέρ, την έμπορο των ναρκωτικών. Φυσικά τους δίνει και χρήματα οπωσδήποτε για να αγοράζονται έτσι. Ή τους λέγει θα σας πάρω εγώ όπλα, στηρίξτε με να χτυπήσουμε την Ελλάδα. Η Κύπρος λοιπόν 23 χρόνια είναι υπό την κατοχή. Το Αιγαίο απειλούμενο, η Θράκη απειλούμενη, το Μακεδονικό, το Βορειοποιωτικό, το θέμα του ελληνισμού πέραν των συνόρων μας και τόσα άλλα θέματα δεν μας βοήθησαν ποτέ να τα λύσουμε. Ούτε θα μας βοηθήσουν. Μόνο θα μας κοροϊδεύουν για να μας εμπλέξουν τελικά και σε καμία περιπέτεια και όντες εμείς ανέτοιμοι, στηριζόμενοι στις πλάτες της Ευρώπης που ποτέ δεν τις έδειξε να στηρίξει τα δικά μας συμφέροντα, τα εθνικά κλπ. Θα βρεθούμε ίσως πρώτα τελεσμένο γεγονότος. Δεν θα αναφέρουμε γενικά σε αυτούς τους κινδύνους μας, τους οποίους δεν είδαμε ποτέ
τη συμπαράσταση της Ευρώπης. Να τα βρείτε, λένε, με τους Τούρκους, να τα βρείτε με τον Περίσσο, να τα βρείτε με τον Γλυκόρεφ, να τα βρείτε με όλους. Να τα βρείτε. Εκείνοι δεν χρησιμοποιούν κανένα κύρος, γιατί τα συμφέροντα δεν τους το επιτρέπουν. Λοιπόν, να αναφερθούμε σε αυτόν τον νόμο, ο οποίος είναι η γέφυρα, η μετάγουσα από το φακέλωμα στη σύμβαση Σέγκεν. Και φυσικά, εάν ψηφιστεί αυτός ο νόμος περί του δίθεν, της δίθεν προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν ψηφιστεί, μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να ψηφιστεί και η σύμβαση Σέγκεν, η οποία δεν αλλάζει ούτε ως προς ένα κόμμα, ούτε ως προς μια τελεία. Δεν αλλάζει, γιατί είναι διεθνές δίκαιο και είτε γίνεται αποδεκτό στο σύνολο όπως έχει, είτε απορρίπτεται. Αλλά φυσικά η ψήφιση του νόμου που έχει καταστεθεί ως ομοσχέδιο, δεν ξέρω μήπως το ψήφισαν με τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω, γιατί τέτοια πράγματα είμαστε συνηθισμένοι. Όταν ήταν για θέματα εθνικά, κάποια σοβαρά θέματα για ταυτότητες κλπ, εν αγνία των άλλων βουλευτών, όταν ήταν ελάχιστοι βουλευτές, ψηφίζονταν νομοσχέδια μεγάλης σημασίας και μάλιστα και εθνικής σημασίας. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να δούμε όλο το νομοσχέδιο αυτό, ούτε να δούμε τις κριτικές που άσκησαν και τα σχόλια όπως είναι στο πρακτικό της Βουλής. Και βέβαια υπάρχουν κάποια σχόλια, δεν αναφέρουμε ονόματα. Βέβαια η συμπολίτευση λέει ότι είναι ανάγκη να συνδυαστεί η ηλεκτρονική με την προστασία, με το δίκαιο της προστασίας. Δεν μας πείθουν τα επιχειρήματα αυτά και θα πούμε για ποιους λόγους. Η αντιπολίτευση πάλι συμφωνεί, διότι και αυτή είναι ένοχη για την πρόταση νόμου που το έχουμε και αυτό, του 92, το οποίο βέβαια και εκείνο δεν ψηφίστηκε και υπήρχε και προηγούμενος νόμος περί ΕΚΑΜ. Η Εκκλησία έχει παίξει πρωτεύοντα ρόλο. Εγώ προσωπικά είχα κάνει δεκάδες ομιλίων στο θέμα της Εκκλησίας, όχι στο φακέλωμα, όχι στην προεδρική δήλωση θρησκεύματος, γιατί θα με θέλουν να μας αφομοιώσουν με τις αιρέσεις, να πούμε πως δεν είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία. Όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες κλπ. Κλπ. Ο λαός λοιπόν, είχαν γίνει παραστάσεις στη Βουλή, είχαν γίνει πολλά συνοπτικά υπομνήματα στους βουλευτές και είδαμε τη μεταστροφή των βουλευτών, ενώ ήταν οι περισσότεροι κατά της Εκκλησίας και υπέρ του ηλεκτρονικού φακελώματος, στράφησαν εναντίον. Ενώ ήταν αδιάφοροι ως προς την δήλωση του θρησκεύματος, στράφησαν υπέρ της δηλώσης του θρησκεύματος, κατά στρατική πλειοψηφία, οι πάντες. Θαύμα, λένε κάποιες εφημερίδες, ήταν εκείνο που έγινε, γιατί αγωνιστήκαμε. Τώρα έχουμε 3 χρόνια περίπου που δεν αγωνιζόμαστε, ούτε και εμείς σαν Εκκλησία. Τα εθνικά μας θέματα τα εγκαταλείψαμε. Διότι κάποιοι είπαν, μην ασχολείστε εσείς με τα πεζοδρόμια. Τώρα γίναμε πεζοδρόμιο. Τώρα ισοπεδωθήκαμε. Τώρα γίναμε πρόστιχοι. Διότι δεν υπερασπίσουμε τα δικαιά μας. Τώρα χάσαμε την αξία μας. Διότι δεν είμαστε μαχόμενοι. Ούτε ο λαός, ούτε ο κλήρος. Δεν είμαστε μαχόμενοι. Και έτσι μας ξεφύτρωσαν τώρα αυτές τις μέρες, ένα μήνα περίπου, απεργία των δασκάλων και καθηγητών, απεργία των τρακτέρ και των γεωργών, απεργία των αυτεργατών, ζαλιστήκαμε από τα προβλήματα, εμπρισμοί, σεισμοί, καταποντισμοί και άλλα προβλήματα, ξεχαστήκαμε ότι υπάρχουν και τέτοια νομοσχέδια, δεν κατηγορούμε τους νομοθέτες. Ίσως να μην καταλαβαίνουν και αυτοί τις συνέπειες που έχουν αυτά τα οποία νομοθετούν. Ίσως να μην προσέχουν και να σπέβδουν για να καλύψουν ένα κενό. Βέβαια το 85 είχε υπογράψει και η χώρα μας, το 85 είχε υπογραφεί η συνθήκη Σέγκεν και στη συνέχεια υπέγραψε και η χώρα μας την προσχώρηση της συνθήκης Σέγκεν, που προβλέπει να υπάρχει ένα μεγάλο, που να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια και πλέον φακελωμένους ανθρώπους, δήθεν υπόπτους, δήθεν ενόχους, δήθεν εγκληματίες, καμιά φορά βέβαια και τους εγκληματίες, αλλά οι εγκληματίες ξέρουν και κρύβονται και μένουν αφακέλωτοι και αν φυλακίζονται ελευθερώνονται, ξέρουν και πληρώνουν, ο φτωχός λαός τι θα κάνει όμως. Τα βλέπουμε αυτά και δεν είναι ανάγκη να σας τα πω εγώ και να τα υποστηρίξω. Να δούμε λοιπόν από αυτό το νομοσχέδιο κάτι το οποίο είναι αναγκαίο να δούμε. Βέβαια δεν μας παίρνει ο χρόνος να δούμε και συγχρόνως και τη σύμβαση Σέγκεν, αλλά το νομοσχέδιο προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων είναι που εκφράζει την Σέγκεν, αλλά ο νόμος εδώ της Βουλής των Ελλήνων
το νομοσχέδιο, ακόμα δεν έγινε νόμος, εκτός και το ψήφισαν μεσάνυχτα και το πήραμε ήδη. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο ξεπερνάει ακόμα και την σύμβαση Σέγκεν, διότι ορίζει ακόμα και τα ευαίσθητα στοιχεία να διαρρέουν, να μεταβιβάζονται και όχι φυσικά μόνο στο Σέγκεν, και βέβαια και από εκεί στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και από εκεί στην Αμερική. Ποιος θα εμποδίσει αυτούς που είναι φύλακες? Εδώ δεν φυλάμε εμείς τις Θερμοπύλες. Αν τις φυλάξουν τις Θερμοπύλες των δεδομένων οι Ευρωπαίοι για λογαριασμό μας, 9 έχει ο μήνας για αυτούς. Τον εαυτού τους να φυλάξουν, αυτοί μην πάθουν τίποτε και για μας δεν τους καίγεται καρφί. Αλίμονό μας λοιπόν που οδηγούμεθα και αλίμονό μας ποιες συνέπειες θα έχουμε εάν τέτοια νομοσχέδια γίνονται νόμοι του κράτους, και επομένως ο αθώος πολίτης, ο φτωχός, ο άνεργος, ο επαναστάτης κάποτε, αυτός που ως φοιτητής φώναξε, αυτός που ως άνεργος ύψωσε το ανάστημα και βάλε τις φωνές, ή που κάποτε κάποιοι έκαναν κάποιες πράξεις που στην αγανάκτησή τους ή στον φίλιο θα λέγαμε διχασμό κλπ. Κλπ. Όλα αυτά θα είναι που θα λειτουργούν πάντοτε εις βάρος. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη λοιπόν η κατάσταση σε αυτή, και ενώ υπήρχαν αντιδράσεις παλαιότερα και στο 93 και στο 86 και στο 91 και 92 αντιδράσεις, κανένα νομοσχέδιο δεν είχε περάσει, τώρα ψηφίστηκε στην Επιτροπή και είναι στην Βουλή, εάν δεν έχει ήδη ψηφιστεί μεσάνυχτα εν αγνία μας, για να γίνει πραγματικά νόμος. Συμπαθούμε και αγαπούμε όλους τους βουλευτές μας, αλλά έχουμε λόγο και εμείς. Επειδή αυτό το νομοσχέδιο, αν γίνει νόμος, έχει όχι μόνο συνέπειες εις βάρος του ατόμου, εις βάρος των ατομικών προσωπικών ελευθεριών, έχει συνέπειες εις βάρος της πατρίδας μας, του έθνους μας, έχει και συνέπειες ηθικές, για τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ανάλογοι και να αφήνουμε ανυπεράσπιστο τον ελληνικό λαό, για τούτο θα κάνουμε σύντομη αναφορά, όσο μας το επιτρέψει ο χρόνος, σε αυτό το νομοσχέδιο. Βέβαια πολλά γράφτηκαν, κάποια σχέδια, κάποια υπομείνοντα για τη Σέγκεν, για την οποία θα κάνουμε σε άλλη εκπομπή λόγο, εκτός και προλάβουμε σήμερα και μας φωτίσει ο Θεός και θα πούμε συνοπτικά, πού να προλάβει κανείς να ετοιμαστεί από τα τόσα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν και εμάς την Εκκλησία. Λοιπόν, φακέλωμα ηλεκτρονικό καθιερώνεται, όπως το τόνισαν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, φακέλωμα ηλεκτρονικό καθιερώνεται. Χωρίς να αναφέρω ονόματα, θα πω κάποια στοιχεία από τους βουλευτές οι οποίοι τάχθηκαν κατά του νόμου αυτού. Ένας λέει ότι είναι ο σκοπός όχι προστασία της επεξεργασίας, αλλά η επεξεργασία. Πάβει λοιπόν να υπάρχει δικαστική εγγύηση. Η αρχή είναι ανεξάρτητη και ανεξέλεγκτη, δηλαδή η εξουσία που θα έχει τον λόγο να επεξεργάζεται τα στοιχεία και να δίνει λόγον παντί το ετούντι. Η επεξεργασία αυτή δημιουργεί μαύρες λίχτες ηλεκτρονικού φακελώματος. Καταλύεται λοιπόν το Σύνταγμα και θα αναφέρουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άλλος αγορητής είναι ένα μέσο για να μας συνδέσει με την Σέγκεν, και φυσικά το λέμε ότι αν αυτό γίνει νόμο στο νομοσχέδιο, αμέσως μπορεί να ψηφιστεί και η σύμβαση Σέγκεν και έτσι να έχουμε πιο μεγάλη εχμαλωσία. Δεν μας φτάνει λοιπόν το Μάστρικ που δεν φτάσαμε, δεν είμαστε ικανοί να το εφαρμόσουμε. Δεν μας φτάνουν λοιπόν τα τόσα άλλα που μας επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι, μέχρι και για το καλαμπόκι παλιά μας τιμώρησαν. Και για πολλά άλλα, μέχρι και για τους χιλιαστές μας τιμώρησαν. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα λοιπόν δεν προστατεύει το άτομο, αλλά το εκθέτει. Είναι εξουσιαστικό νομοσχέδιο κλπ. Κλπ. Και πολλοί κίνδυνοι επισημαίνονται. Άλλος αγορητής μας εισάγει λοιπόν στο Σέγκεν αυτό το νομοσχέδιο. Είναι ένα πλήρες σφαιρικό ηλεκτρονικό φακέλωμα. Είναι σκοπός η εξόντωση κάποιων πολιτών. Τίποτε δεν μένει απόρριτο. Τα λέω αυτά χωρίς να φέρω ονόματα. Για να δείτε, δεν είναι δικές μου αυτές οι ανησυχίες. Είναι ανησυχίες πολλών βουλευτών. Και αλίμονο εάν αυτοί οι πολλοί βουλευτές δεν βγουν να πούν στο λαό ότι κοιτάξτε, καλό είναι να ψηφίζουμε νόμους, καλό είναι να προστατεύουμε τον πολίτη, όχι όμως να του λέμε θα σε προστατεύσουμε και να τον αφήνουμε απροστατευτό και να τον εμπέζουμε. Είναι μια κατασκευή λοιπόν, δυνατότητα κατασκευή στοιχείων και πλαστών που μπορούν να εξοντώνουν το πρόσωπο.
είναι αντιστηγματικό, είναι ένα σύστημα διώξεως, σύστημα διώξεως. Παλιά είχαν αυτούς τους φακέλους, τα ντοσιέ, μέσα στα οποία βάζαν είτε χειρόγραφα στοιχεία, είτε μέσα από την γραφομηχανή στοιχεία, και με εκεί λέγανε, έχει ένα φάκελο τόσο, κάτι τρεσταγήφθηκαν. Τώρα έχουν ένα φάκελο, είσαμε μία απλή λεπτή γραμμή, γιατί μέσα σε μία κοιλίδα, μία τελεία στιγμή, μία κοιλίδα, μία κουκίδα, χωράει ολόκληρος ο φάκελος. Με ηλεκτρονική γραφή, με ακτίνες λέιζερ, με πύκνωση γραφής, χωράει ολόκληρος ο φάκελος. Τα έχουν αυτά λοιπόν μέσα σε δισκέτες. Αυτό είναι μέσα σε δισκέτες, είναι δική μου προσθήκη, παρένθεση στα όσα αναφέρε ο εκλεκτός βουλευτής. Εψηφίστηκε λοιπόν καταρχήν και κατάθρο και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία λοιπόν στην στην Επιτροπή, και τώρα μένει να ψηφιστεί και κατατίθεται να ψηφιστεί ως έχει, χωρίς καμία μεταβολή. Δυστυχώς εμείς οι εκκλησιαστικοί ασχολούμεθα και τριβάζουμε περί πολλών, ενώς χρειαστεί να στηρίξουμε την ελευθερία του προσώπου, την ελευθερία της πατρίδος μας, να προστατεύσουμε τον απλοϊκό άνθρωπο, τον απλό άνθρωπο, ακόμα και τον εγκληματία που μετάνιωσε, που δηλώνει ότι είναι ένας πλέον σόφρον πολίτης και νομοταγής. Να προστατεύσουμε την κοινωνία από τον νέο διχασμό, από τον χαφιαδισμό, και όπως πολύ καλά κάποιοι κατηγορούν, να προστατεύσουμε την κοινωνία μας από τα τόσα έκτροπα τα οποία μπορεί να μας φέρει. Βέβαια, φακέλωμα, χαφιαδισμός, περιορισμός δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Και φυσικά μπορεί να μας φέρει διακρίσεις ρατσιστικές μεταξύ των πολιτών, δηλαδή η μη ένοχη, η μη, θα λέγαμε, ύποπτη, και η ύποπτη και η ένοχη. Επομένως είναι απαράδεκτο να αφήνουμε την κοινωνία να οδηγείται από περιπέτεια σε περιπέτεια, από φτώχεια σε φτώχεια, από διχασμού σε διχασμούς, από εκμεταλλεύση σε εκμετάλλευση, από εμπεγμούς σε εμπεγμούς. Δεν είναι δυνατόν εμείς σαν εκκλησία και σε ηθικές, θα λέγαμε, σε ηθικά διλήμματα και σε κάποιες φακελώσεις που μπορούν να εξοντώσουν και μητροπολίτες και θεολόγους και αγωνιστές και ήρωες και στρατιωτικούς και στρατηγούς και πολιτικούς και κορυφαία πρόσωπα. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να αγνοούμε αυτούς τους κινδύνους και πάρα πολλούς που θα πούμε διαβάζοντας κάποια λίγα έστω άθρα τα οποία αναφέρονται κυρίως στα προσωπικά δεδομένα και κυρίως στα ευαίσθητα δεδομένα. Και σε άλλη κοπή θα μιλήσουμε για την Σέγκεν. Είναι ένας λαβύρινθος το νομοσχέδιο δι' αυτό. Σοφών το σαφές, λέει η παροιμία, τον φρονεί μόνο λίγα. Τι δουλειά έχουν τόσα άθρα, λόγια, 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 λόγια. Και φάσεις αντιφάσεις, ήξεις αφήξεις είναι αυτά τα πράγματα. Προστατεύουμε, δεν προστατεύουμε. Απαγορεύουμε, δεν απαγορεύουμε. Αυτά βγάζει κανείς συμπέρασμα, εκτός και δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά, και σπουδάσαμε φιλολογία, ιστορικά, θεολογία κλπ. Εκτός και δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά. Σκέψω αν εμείς δυσκολευόμεθα να καταλάβουμε, μα τι λέει εδώ, τι λέει εκεί πέρα. Θα καταλάβει απλός πολίτης για να μπορεί να ξέρει ποιος νόμος υπάρχει, αν γίνει νόμος και δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου, και αν τον δαγκώνει ο νόμος σαν τον κάβουρα. Λοιπόν, πάμε στο άρθρο 2. Υπάρχουν ευαίσθητα, λέγει, δεδομένα. Πρώτο στο άρθρο 1, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι οι ορισμοί. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο δεδομένων κλπ. Δηλαδή στο πρόσωπο το οποίο φακελώνεται. Δεν το λέει φακελώνεται, δεδομένα. Αν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, φυσικά υπάρχουν. Οι φάκελοι δεν κάηκαν, πολλοποιήθησαν και φυσικά μετεφέρθησαν σε φύσεις, όπως είπαμε, που σε ένα εκατοστό, όσο είναι το νύχι μας, μπορεί να χωρέσει ολόκληρος ο φάκελος μέσα με μικροφωτογράφηση. Και από εκεί τώρα, με ακτίνες λέσεις, πυκνής γραφής, όπως σας λέω, μέσα σε μια τελεία στιγμή, πολύ πυκνή γραφή, μπορεί να χωρέσει σελίδες ολόκληρες. Σελίδες ολόκληρες. Λοιπόν, υπάρχουν τα ευαίσθητα δεδομένα,
τα οποία αφορούν την φυλετική εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές φιλοσοφικές πεπιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση σωματείου, στην εκκλησιαστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις και καταδίκες. Και πάρα πολλά άλλα δεδομένα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται εδώ. Ευαίσθητα δεδομένα, πολύ καλά μας τα είχε δημοσιεύσει μια εφημερίδα, Άγιο Βασιλιάτικα, 1η Ιανουαρίου του 1995. Φακέλωμα ευρωπαϊκό και ηλεκτρονικό. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στη δημιουργία κέντρων πληροφοριών. Και τότε αγωνιστήκαμε, μιλήσαμε, φωνάξαμε, αμέσως κατακρίναμε αυτή την οδηγία. Κατακρίναμε λοιπόν αυτή την οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συντάχθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1994. Αμέσως την κατακρίναμε εμείς 1η Ιανουαρίου του 1995, όμως είδαμε τις επόμενες μέρες την κατακρίναμε. Φωνάξαμε, δεν τρέχει τίποτα. Λένε, κρύψαν την οδηγία, δεν την φανερώσανε, δεν την είδαμε τυπωμένη, είδαμε απλώς μόνο σε εφημερίδα δημοσιευμένη. Και φρίξαμε όταν είδαμε, κάνω πάλι μνήμη αυτής της οδηγίας, όταν είδαμε τι επιτρέπει για να φακελώνεται. Επιτρέπει λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία, όπως στοιχεία συνδικαλιστικά, πολιτικές, θρησκευτικές, επιχειρηματικές, προσωπικές δραστηριότητες, επίσης πάρα πολλά άλλα στοιχεία αυστηρώς προσωπικά, στοιχεία τα οποία, δηλαδή φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική κατάσταση και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα. Όλα αυτά τα περιλάμβανε η οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα αναφερθώ πάλι σε αυτό το ντοκουμέντο. Πέρασαν λοιπόν 2-3 χρόνια, πάυσαν οι αντιδράσεις, κοιμηθήκαμε και εμείς να πούμε το Ευαγγέλιο, λέμε, Ανάσταση του Λαζάρου, ξέρω και εγώ, Ανάσταση της κόρης του Αίρου, θα πει στον τυφλό, εδώ τυφλωθήκαμε, βουβαθήκαμε, κουβαθήκαμε, αποσβολωθήκαμε και μείναμε στην ησυχία μας. Και πού πάει λοιπόν το πράγμα? Άνθρωποι που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του έθνους αυτού οδηγούν το έθνος στη σκλαβιά. Άνθρωποι που τιμωρήθηκαν για τα φιλελεύθερα τους φρονήματα, για τους αγώνες τους, τώρα προδοστατούν στον αγώνα της υποτέλειας της πατρίδας μας, της εξαρτήσεως από την Σέγκεν, της εξαρτήσεως από τα φακελώματα του νέου διχασμού ή θα λέγαμε του σιωπηρού διωγμού κατά των αθών πολλές φορές πολιτών, γιατί εκεί που γράφανε με τα χέρια ή με τα στοιχεία της γραφημηχανής στοιχεία και μπορούσαν να τα ελέγξεις προσωπικά, και πάλι φακέλωναν αθώος πολίτες με ψευδή στοιχεία, πόσο μάλλον τώρα με ακτίνες λέιζερ που περνούν μέσα σε δισκέτες, μέσα σε μερίδες, μέσα σε μερίδες που υπάρχουν στα κομπιούτερ, πόσο μπορούν να φακελωθούν οι πολίτες και αθώοι, ανένοχοι και αθώοι πολίτες, ανύποπτοι πολίτες, και να μην μπορούν να το ξέρουν, ούτε να μπορούν να απολογηθούν, ούτε να αμυνθούν. Σφαιρικό λοιπόν φακέλωμα, όπως είναι στην παράγραφο Γ του άρθρου 2. Θα υπάρχουν, λέει, οποιαδήποτε στοιχεία που θα αποτελούν βάση της ταυτότητας, όπως στοιχεία από την βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική, κοινωνική κατάσταση. Τα είδατε. Από το 1994 μας τα ξεφύτωσαν τώρα στο νομοσχέδιο. Αγωνιστήκαμε, τα αποφύγαμε και εκείνοι οι ίδιοι που τώρα τα υποβάλλουν προς ψήφιση τα απέρριπταν, τώρα τα εγκρίνουν. Μας τα επιβάλλει η Ευρώπη, θα πείτε. Μας τα επιβάλλει η Ευρώπη και να έχουμε κοινά σύνορα. Λέτε να μας προστατεύσουν τα σύνορά μας από την απειλή των Τούρκων? Όχι, θα μας κοροϊδέψουν. Ό,τι έχουν να κάνουν θα το κάνουν αυτοί. Εμείς τι θα κάνουμε? Έχουμε οπλισμό να αποτρέψουμε την απειλή? Εκεί είναι το πρόβλημα μας. Δεν θα αναφερθούμε στους επεξεργαστές των στοιχείων και στα τι αυτά. Πάμε σε ένα άλλο άρθρο για να δούμε κάποια άλλα στοιχεία. Στα δεδομένα λοιπόν, στο άρθρο 4, χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμες επεξεργασίες πρέπει να είναι αυτό, 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 αυτό και αυτό. Εδώ υπάρχουν πολλές αοριστίες.
πάρα πολλές αοριστείες και χειρεβάθους αμέτρητων, ότι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι τότε, να καταστρεφούν από τότε. Μια γραφειοκρατία που θα ιδρυθεί στις πλάτες του φτωχού φορολογούμενου λαού. Υπάλληλοι, κομπιούτερ, αιτήσεις αιτήσεων, αιτήσεις τούτο, αιτήσεις εκείνο. Αν έγινε έτσι, αν έγινε αλλιώς. Και χίλια δύο άλλα πράγματα. Και αν καταστράφηκαν, δεν καταστράφηκαν κάποια στοιχεία, όλα είναι εις βάρος του λαού. Πού να βρουν λοιπόν άκρη οι απλοί πολίτες να ελέγξουν αν είναι φακελωμένοι, αν τα στοιχεία τους όταν ήταν φακελωμένοι για κάποιες πράξεις αντιστάσεως κλπ. Κλπ. Έχουν σβήσει ή θα αξιοποιούνται τώρα εις βάρος και της εργασίας τους και των προσλήψεών τους και άλλων περιπτώσεων. Και στο άρθρο 5 έχουμε πάρα πολλές ασάφειες και φυσικά γίνεται λόγος και περί υπεροχής των δικαιωμάτων των συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, υπεροχή, δηλαδή ενώπιον των ποιον υπεροχή των τρίτων, αν οι τρίτοι που ζητούν στοιχεία υπερέχουν, αν είναι εργοδότες και θέλουν να εξοντώσουν τον εργαζόμενο, ή αν έχουν συμφέρον, ας πούμε, η πολιτεία ή συμφέρον δίθεν για τα εθνικά θέματα, μπορούν να αντλούν τα στοιχεία αυτά, να κάνουν επεξεργασία και να τα μεταδίδουν. Καθιερώνεται λοιπόν ο νόμος να υπάρχουν και ιδιωτικά αρχεία με το άρθρο 6 και εκεί έχουμε πλέον χαίρε της γραφειοκρατίας. Και να πάμε στο λαβύρινθο τον ανεξέλεγκτο, ο οποίος καθιερώνεται με αυτό το άρθρο 6, τις ενδεχόμενες, λέει, διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Επιτρέπεται λοιπόν να μεταβιβάζεται και να γνωστοποιούνται τα αρχεία και όχι μόνο στην Σέγκεν, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες, και υπάρχουν κάποιες εξακριβώσεις, δηλώσεις, διαπιστώσεις, τούτο, εκείνο, το άλλο. Όχι μόνο θα δίδουμε στους Ευρωπαίους στοιχεία, μα δεν είναι να καταδώσουμε και σε τέτοιες χώρες, τα παίρνουν από τη Σέγκεν όποτε όποιον θέλουν. Γιατί έχουν διασυνδέσεις, έχουν σωριστικούς εγκεφάλους, έχουν τα μέσα, έχουν να πληρώσουν, έχουν. Δεν είναι τίποτα κρυφό σήμερα. Τα παίρνουν και από εμάς εδώ από την Ελλάδα. Χωρίς να τους πούμε, πάρτε τα. Έχουν τρόπους, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, να κάνουν παρεμβάσεις, να κάνουν ληστείες, να κάνουν ληστρικές εισβολές μέσα στα δεδομένα, στις τράπεζες, στις βάσεις δεδομένων. Πάμε στο άρθρο 7. Βέβαια λοιπόν που δεν έχω χρόνο, δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα συνέχεια. Μας πικραίνει να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δηλαδή επιτρέπει να υπάρχουν και επεξεργασίες ευαίσθητων δεδομένων που φακελώνουν σφαιρικά το άτομο, όπως αναφέραμε, βιολογικά, ηθικά, ψυχολογικά, ιατρικά, κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και φυσικά ερωτικά, εργασιακά. Τι τα θέλουν όλα αυτά? Τι τα θέλουν όλα αυτά? Ασφαλώς να περασπίσουν κάποια συμφέροντα κάποιων εργοδοτών, κάποιων κέντρων αποφάσεως που θέλουν να ελέγχουν κάποια πρόσωπα, να τα ελέγχουν και να μπορούν να τα εξοντώνουν ώστε να μην αποτελούν απειλή με τον έλεγχο τους, με την ελευθεροστομία τους, με τον αγώνα τους. Και στοιχεία ακόμα υγείας μπορούν να μεταδίδονται με κάποιες διαπιστώσεις. Ακόμα και δημοσιογράφοι, όπως είναι στην παράγραφο ΙΤΑ του άρθρου 7, και δημοσιογράφοι μπορούν να παίρνουν στοιχεία, προσωπικά δεδομένα. Ακόμα και δημοσιογράφοι, δηλαδή άδεια στους πάντες. Ναι, απαγορεύεται, ναι, επιτρέπεται. Ήξης αφήξης. Κατά εξαίρεση, λέει, επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και η λειτουργία σχετικού αρχείου ύστερα από άδεια της αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Α, Β, Γ, Δ, Ήτα, μέχρι τα προϋποθέσεις. Δεν διαβάζω αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί αποτελούν ήξης αφήξης και μπορούν μέσα σε αυτές να ξεφυτρώνουν δυνατότητες να κάνουν αρχεία, να κάνουν επεξεργασία και να κάνουν διάδοση στοιχείων όποιοι θέλουν, όποτε θέλουν, και μάλιστα και να πληρώνουν αδρά. Και βέβαια κάποιες τιμωρίες υπάρχουν, ένα εκατομμύριο λέγει, φυλάκιση τόσο. Ποιος φυλακίστηκε από τους παραβάτες εδώ? Ξέρετε κανέναν φυλακή από τους παραβάτες τους μεγάλους? Όλοι έξω είναι.
η λαθροπινή της είναι μέσα. Άδεια λοιπόν στους πάντες. Και ποιος θα καταγγείλει λοιπόν την διαρροή των στοιχείων αυτών αν γίνει παράνομη διαρροή, παρά το α, β, γ, β μέχρι η, αν γίνει παρά αυτή την, τον έλεγχο. Ποιος θα καταγγείλει αυτές τις διαρροές ή τις μεταδόσεις των στοιχείων, σε ποια αρχή, στην αρχή που θα δημιουργηθεί και πώς θα λειτουργήσει η αρχή και θα περιμένει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια να γίνει η δίκη και τα στοιχεία θα έχουν διαρρεύσει, το άτομο θα έχει εξοντωθεί ή ο σύλλογος αν κάνουν και συλλογικούς φακέλους ή το κόμμα μπορεί να έχει εξοντωθεί ή ας πούμε η εκκλησία ή η Μητρόπολης αν έχει φακελωθεί και διαδοθεί ότι η Μητρόπολης έχει ένα σαρκικό παράπτωμα φέρει πίν για να τον ελέγχουν και να τον ζηλεύουν και οι αιρετικοί. Έχουμε και διασύνδεση αρχείων, όχι μόνο ένα αρχείο και από εδώ στην Ευρώπη αλλά διασύνδεση διαφόρων αρχείων. Μετά από την ροή των στοιχείων σου λέει θα έχουμε και από εδώ στην Ευρώπη και διασύνδεση μέσα στο εσωτερικό. Όλα λοιπόν βγαίνουν στη φόρα και υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις να μην γίνει έτσι ή αλλιώς. Αυτά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στην πατρίδα μας την ασφάλεια του ατόμου από την επεξεργασία των στοιχείων. Έχουμε και διασυνοριακή λοιπόν ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δια της Ευρώπης, όπως λέει το άρθρο 1, παράγραφος 1 του άρθρου 9, δια της Ευρώπης, για τις έγκαινες όλο τον κόσμο ή μπορεί και από την Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν κατάσκοποι, αντικατάσκοποι, εδώ κλέψαν τα πιο μεγαλύτερα μυστικά, εδώ μπήκαν μέσα στο Πεντάγωνο, όπως είχαμε ξαναπεί, και κλέψαν μυστικά και τα μετέδωσαν και τα έμαθαν 50 εκατομμύρια κόσμος έμαθε μυστικά του Πενταγώνου στα ιδιωτικά μυστικά. Εδώ είχαν παρέμβει και στα πιο σύγχρονα κομπιούτερ της Αμερικής και είχαν παραλίγο να κηρυχθεί πόλεμος από ψεύτικα μηνύματα ότι υπάρχει επίθεση. Εδώ μπήκαν στα αρχεία της, τα μυστικά αρχεία της Αγγλίας και του Major και τα κοινολόγησαν σε πλήθος κόσμου. Μπορεί λοιπόν να είναι τα στοιχεία του ατόμου εδώ στην Ελλάδα ασφαλισμένα. Μέγας πονοκέφαλος λοιπόν θα πιάσει το κράτος, την αρχή που θα αναλάβει να υπερασπίσει δίθεν αυτά τα αρχεία και δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να εξασφαλιστεί κάποιο επίπεδο ασφάλειας και κάποιο επίπεδο σιγουριάς. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι το δημόσιο συμφέρον πάντοτε είναι πάνω από το ιδιωτικό συμφέρον, από το συμφέρον του ατόμου. Το άτομο λοιπόν συνθλίβεται κάτω από τα δικαιώματα του κράτους και τα δικαιώματα κάποιων συμφερόντων, κάποιων οι οποίοι θέλουν να το εξοντώσουν για τους α ή β λόγους. Ένας λαβύρινθος λοιπόν είναι αυτό το νομοσχέδιο. Δικαίωμα ενημέρωση λέει μετά, κάνε αίτηση, πήγαινε μετά από 15 μέρες και μετά από άλλο τόσο και τόσο και αν εγκριθεί και αυτό. Και τα στοιχεία μπορεί αυτά να έχουν μεταβληθεί από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία ώρα στην άλλη. Δεν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα σωστής ενημερώσεως, ούτε ελέγχου, ούτε διορθώσεις. Γιατί πας διορθώνεις κάποιο στοιχείο, την άλλη μέρα σε επακελώνουν με χειρότερα στοιχεία και ψευδή πολλές φορές. Δυστυχώς η ώρα συμπληρώνεται και δεν μπορώ να αναφέρω περισσότερα από το νόμο αυτό, αλλά πρέπει να στραφούμε και να τονίσουμε τα εξής στοιχεία, ότι δεν υπάρχει λοιπόν καμία προστασία από το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Μπορούν τα στοιχεία να διαρρεύσουν, μπορούν να κλαπούν, μπορούν να δοθούν αφού πωληθούν αντί αδράς αμοιβής και μάλιστα σε περιπτώσεις εξαιρετικές. Όλοι γίνονται προδότες και πωλούν τα πάντα, πωλούνται και αγοράζονται σε αυτόν τον τόπο κυρίως. Έπειτα, εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, διότι αποτελεί απειλή κατά του προσώπου, αποτελεί απειλή κατά του έθνους μας και έχει μια ηθική, θα λέγαμε, επίπτωση, μεγάλη ηθική επίπτωση. Απειλείται λοιπόν απειλούνται οι συνταγματικές ελευθερίες του ατόμου. Όπως το άρθρο 9 του συνταγματικού παραγράφου 1, που απαγορεύει την παρακολούθηση άνευ λόγου και το φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Τώρα καθιερώνουμε ηλεκτρονικό φακέλωμα. Απειλείται η ρατσιστική διάκριση μεταξύ των ατόμων. Η σύμβαση Σέγγεν και φυσικά είναι
το Ποντινά και του νομοσχεδίου έκφρασης, διακρίνει τους ανθρώπους σε υπόπτους και μη υπόπτους, ενόχους και μη ενόχους. Επομένως είναι ρατσιστική διάκριση. Επιβάλλει έναν ολοκληρωτικό έλεγχο, μια εξόντωση του ατόμου, και στη συνέχεια να τονίσουμε ότι αποτελεί μεγάλη απειλή κατά των ανθρώπων που αποτελούν μαρτυρία για την πίστη, την πατρίδα, το έθνος. Αυτοί θα εξοδοθούν γρηγότερα από τους άλλους, εφόσον τους βρουν τα στοιχεία, τα τρωτά, τις αχίλιες πτέρνες, ή εφόσον ξέρουν ποιοι είναι, που είναι, τι κάνουν, που εργάζονται, πώς εργάζονται, ποια είναι τα σφαιρικά τους στοιχεία του σφαιρικού φαρικαλώματος. Μετά απειλείται το έθνος. Κατάλυση εθνικής αυτοτελείας, ανεξαρτησίας. Θα συλλαμβάνονται και θα καταδιώκονται, σύμφωνα και με τη σύμβαση Σέγγεν, μέσα στα όρια της πατρίδας μας, μέσα στα 20 χιλιόμετρα περίπου, από ξένες χώρες, από της Ευρώπης, υποπτή ή καταδιωκόμενοι. Είναι αντισυνταγματικό αυτό. Απαγορεύεται λοιπόν η σύλληψη άνευ λόγου. Θα γίνονται συλλήψεις χωρίς να ξέρουμε τίποτε. Καταλύεται λοιπόν το Σύνταγμα. Το άρθρο 96 ορίζει άσυλο, το καταργούμε και αυτό. Και άλλα άρθρα του Συντάγματος, το άρθρο 96 της Σέγγεν καταργεί λοιπόν το άσυλο σχεδόν, ενώ το Σύνταγμα 5, παράγραφος 2, το καθιερώνει. Αλλοιώνεται η δημοκρατία και υπάρχει λοιπόν μια ανασφάλεια των πολιτών, και το ποινικό ακόμα δίκαιο απελείται. Επομένως το Σύνταγμά μας, οι νόμοι μας, ο ποινικός κώδικας, τα δικαιώματα ελευθερίας του ατόμου, όλα αυτά τα συνταγματικώς καθοχυρωμένα, και προπαντός ο λαός θα είναι στην διάθεση, στην μανία φακελώματος, στη μανία διώξεως, στη μανία στιγματισμού του νόμου αυτού και της συμβάσεως Σέγγεν, ώστε όταν η Σέγγεν πάρει τα στοιχεία όλα αυτά, όχι μόνο των διωκτών, των ληστών και εγκληματιών και των άλλων υπόπτων, αλλά και αθώων ακόμα πολίτων, μπορούμε να έχουμε μεγίστη, θα λέγαμε, ανασφάλεια. Και απειλείται λοιπόν ο λαός, η Εκκλησία, θα φακελώνουν και οι Μητροπολίτες που εργάζονται, όπως φερεπίν οι Μητροπολίτες που είπαν κατά των φακελωμάτων και κατά των ταυτοτήτων, θα φακελώνονται προσωπικότητες, και έτσι θα είμαστε έκθετοι στα πυρά των ληστών. Και αν δεν παίρνουν τα στοιχεία με νόμιμη οδό, γιατί υπάρχουν πολλά παράθυρα εδώ να τα παίρνουν με νόμιμη οδό, αν δεν τα πάρουν έτσι, θα τα παίρνουν με άλλη οδό, και έτσι επομένως θα είμαστε έκθετοι στις διαθέσεις των Ευρωπαίων, που δεν μας αγαπούν, δεν μας συμπαθούν, μας μισούν και επιδιώκουν την υποτέλειά μας, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την εθνική, και την πάσης φύσεως υποτέλεια και την διαλυσή μας τελικά, χάριν των συμφερόντων, για να διαμελήσουν τον ελληνισμό, να διαμελήσουν και τα εδάφη μας χάριν κάποιων συμφερόντων τους. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν πρόλαβα δυστυχώς να ολοκληρώσω, ούτε να διαβάσω κάποιες άλλες γραμμές. Ας ευχηθούμε να φωτίσει ο Άγιος Θεός τους εκπροσώπους μας που τους αγαπούμε, να δουν ότι δεν πρέπει να μας εμπλέξουν ούτε στη σύμβαση Σέγγεν, που είναι καταστροφή μας, ούτε και να ψηφίσουν κάποιο νόμο που δεν προστατεύει τον πολίτη από το φακέλωμα, αλλά να κάνουν άλλο νόμο να μην έχουν φακελώματα προσωπικών στοιχείων. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.